ότι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών στο κομμάτι της προσφοράς αίματος, αιμοπεταλίων και μυαλού των οστών. Τα τελευταία χρόνια γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, ειδικά για το κομμάτι του μυαλού των οστών. Πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα εθελοντικά. Όλη όμως αυτή η προσπάθεια, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει από την Ελπίδα. Ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδα, λοιπόν, μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, συνδιοργανώνει μία ημερίδα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Βουλευτικό του Ναυπλίου με θέμα δωρεά μυελού των οστών, δώρο ζωής. Έχοντας παρακολουθήσει παρόμοιες τέτοιες εκδηλώσεις, θέλω να σας πω ότι εκτός της κεντρικής ομιλίας, την οποία θα κάνει ο κύριος Στέλιος Γραφάκος, ο οποίος είναι παιδίατρος, αιματολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών του νοσοκομείου Παιδεία Αγία Σοφία και ένας από τους πιο μεγάλους γνώστες του ζητήματος του μυελού των οστών στη χώρα, συνεργάτης, όχι απλά συνεργάτης και συμμέτοχος στο όραμα Ελπίδας και στην Ελπίδα συνολικότερα με την κυρία Βαρδινογιάννη, είναι από τους βασικούς συντελεστές για την ανέγερση του ογκολογικού νοσοκομείου δίπλα στο Παιδόν και ήταν και τέως πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Δηλαδή, ένα πρόσωπο που πραγματικά το θέμα αυτό το ξέρει σε όλες τις πτυχές του και θα κάνει μια εξαιρετικά καλή ομιλία. Και το λέω αυτό έχοντας ήδη παρακολουθήσει και άλλη ομιλία με τον κύριο Γραφάκο. Ταυτόχρονα όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης είναι τα παιδιά της Ελπίδας, που ορισμένα από αυτά θα μας πούνε τη βιωματική τους κατάσταση, πώς βίωσαν όλο αυτό το πρόβλημά τους, πώς έζησαν και ζουν μέσα από την δωρεά μυελού των οστών άλλων ανθρώπων και πώς βλέπουν ως εθελοντές πλέον και ως εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο συγκεκριμένο project, την δωρεά μυελού των οστών. Να σας πω ότι έχουμε καλέσει όλες τις ομάδες που δουλεύουν πάνω σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια, εννοώ τους θα βρείτε στις ομάδες διάσωσης, φυσικά το Σύλλογο των Μοδωτών. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Εγώ με την ευκαιρία της δικιάς σας παρουσίας θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες του Ναυπλίου και της Αργολίδας να έρθουν στο Βουλευτικό, να δουν μια άλλη διάσταση απόδοση της ζωής. Είμαι βέβαιος ότι όσοι έρθουν και όσοι δουν και όσοι καταλάβουν αυτό που γίνεται με το μυελό των οστών θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε όλοι μας συγκεκριμένες στάσεις ζωής σε ό,τι αφορά την εθελοντική μας προσφορά. Είναι κάτι πάρα πολύ λίγο το να δώσουμε αίμα, αιμοπετάλια ή μυελό των οστών. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σε αυτή τη συνάντηση με την Ελπίδα Ζωής που κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας συμμετέχουν όλοι οι εθελοντικοί σύλλογοι, είπα και πριν, και οι Ερυθροσταυρίτες και οι ομάδες διάσωσης και οι δεσμοί αίματος. Όλοι μαζί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και στην Αργολίδα ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που θα κάνουν δωρεά μυελού των οστών. Θα γίνει λοιπόν και δειγματοληψία εκεί για να δουν, γιατί ξέρετε, στο μυαλό των οστών, που είναι μια πολύ απλή διαδικασία στη λήψη του, όμως υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να κρίνει αν μπορεί η επιστήμη, αν μπορεί να είναι δότης μυελού των οστών. Και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος της Αργολίδας θα ανταποκριθεί και θα είναι παρόν σε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Θέλω να πω ότι να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν ήδη ενδιαφερθεί και την ομάδα του Διομήδη, η οποία δείχνει το κομμάτι των αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια και θα είναι και αυτοί παρόντες.